Ένα μέρος της αλήθειας σε ό,τι αφορά στην παιδική κακοποίηση δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μια συνολική καταγραφή στη χώρα για το ποιες καταγγελίες ευσταθούν και ποιες όχι. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 11% των παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είναι ηλικίας 16 ετών. 7% στα 13χρονα και ένα μικρότερο ποσοστό, 7% στο πληθυσμό των παιδιών 11 χρονών. Ωστόσο, είναι ένα αθέατο θέμα. Τα παιδιά δυσκολεύονται να αποκαλύψουν την κακοποίησή τους. Ίσως με διαφορετικές μορφές, εγώ θα τολμούσα να πω ότι περίπου στα ίδια είμαστε. Ίσως ο μπαμπάς είναι πιο βίαιος σωματικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και μια μαμά δεν μπορεί να είναι εξίσου κακοποιητική με άλλο τρόπο. Το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιήθηκε η μερίδα με τίτλο «Η βία κατά των παιδιών και των εφήβων» στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων και συζητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας με θέμα «Μέσα και έξω από την τάξη, προβλήματα και συγκρούσεις». Αν και το θέμα είναι πολύ σοβαρό, ο καιρός μάλλον εμπόδισε τον κόσμο να δώσει το παρόν και η αίθουσα δεν γέμισε. Οι ομιλητές πάντως τόνισαν ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει ένα νέο είδος παιδικής κακοποίησης, αφού τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης για την έβρεση χρημάτων ή καταβολής της διατροφής μεταξύ των συζύγων. Τα ζευγάρια τα οποία χωρίζουν και πάνε σε διάσταση δεν έχουν λεφτά για διαζύγιο. Εκεί πέρα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα λόγω και της ανεργίας. Η μητέρα η οποία δεν μπορεί να συντηρήσει τα παιδιά, ο πατέρας μπορεί να είναι άνεργος και δεν μπορεί να πληρώσει τη διατροφή και το παιδί μπαίνει στη μέση ανάμεσα στους γονείς και βιώνει, για μένα αυτή είναι μια από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης, όπου πρέπει να συμμαχίσει με τον ένα γονέα από τους δύο για να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να επιβιώσει. Έχουμε αύξηση μάλλον κρουσμάτων παραμέλησης, δηλαδή έχουμε αύξηση παιδιών που εισάγονται σε ιδρύματα λόγω του ότι οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Άρα έχουμε αύξηση ιδρυματικής φροντίδας των παιδιών και είναι ανησυχητικό αυτό. Το τραύμα ενός παιδιού που έχει πέσει θύμα κακοποίησης δυστυχώς δεν φεύγει ποτέ παρά τη βοήθεια που θα δεχτεί και ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η έλλειψη κρατικών υποδομών στο να μπορέσει μια οικογένεια θύμα ενδοοικογενειακής βίας να σταθεί ξανά στα πόδια της. Το μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά είναι το μετά. Μετά από μια καταγγελία, πόσο το ανήλικο θύμα δέχεται την υποστήριξη, την ποιότητα της ζωής την οποία θα ήθελε να έχει, ώστε να ξεπεράσει το μεγάλο σκόπελο στον οποίο ήδη έχει μπει. Αυτό που έχουμε εντοπίσει και σαν παιδοψυχιατρική εταιρεία, είναι και το πρόβλημα της δευτερογενούς κακοποίησης των παιδιών και θυματοποίησης, που γίνεται από το σύστημα των υπηρεσιών και όντως μετά από μια καταγγελία το παιδί μπορεί να μπει σε μια πολύ δεδαλώδη περιπέτεια και να καλεστεί να διηγηθεί τη δική του εμπειρία πάρα πολλές φορές. Τέλος, η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με την υποστήριξη των γιατρών του κόσμου, του Δήμου Χανίων, της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας και της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.